Θα μου επιτρέψεις. Ό,τι θες. Πριν πεις. Δικό σου. Θα σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να σηκωθείς και να έρθεις εσύ εδώ στα γυρίσματα τα δικά μας, στην οικογένειά μας. Και το θεωρώ μεγάλη τιμή. Σε ευχαριστώ πολύ, κορίτσι. Εγώ ευχαριστώ. Διότι είμαι να ξέρεις, θαυμαστή σου. Είσαι από τις κοπέλες που θαυμάζω, γιατί έχεις ωραίο λόγο και το κάνεις με πολύ καλό τρόπο όλο αυτό που κάνεις. Με τιμάνε πολύ τα λόγια σου. Εγώ ευχαριστώ. Πώς ήταν αυτή η χρονιά για σένα με τη δική μας οικογένεια, πώς περάσατε? Φέτος ήταν μια πολύ ωραία χρονιά, χωρίς άγχος για την τηλεθέαση, που ήταν η τηλεθέαση, το ξέρουμε όλοι, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, δεν ήταν καλή, αλλά παίξαμε για τη φανέλα. Και παίξαμε, ξέρεις, παρόλο που χωρίς τηλεθέαση, εμείς κάναμε το καθήκον μας. Έχει ζήσει και μια εποχή που τα νούμερα τηλεθέασης, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έτσι, τα διαβάζουμε πια εντελώς διαφορετικά. Ήτανε κάτι 70 με 7 μπροστά. Έχει ζήσει, έχει περάσει την εποχή σου να στου ψήθυρου καρδιά. Νομίζω δεν έχει καταρρύψει κανένα σύριαλ το ρεκόρ των ψήθυρων. Κάνω λάθος? Δεν το ξέρω αυτό, αλλά ναι, συμμετείχα αρκετές φορές σε δουλειές που κάνανε μεγάλες τηλεθεάσεις. Κάτω από το που καμίσω μου, η καρδιά μου σβήνει. Μου κατέριψες ένα μύθο πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Σου είπα γιατί δεν τραγουδάς, γιατί έλεγες ένα τραγούδι και είχα στο μυαλό μου και είχα την εντύπωσή μου ότι από το 97 που σ' άκουσα να τραγουδάς στο... Εγώ και ο Νικολόπουλος καταρρύψαμε ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Κατάφερε να πάρει ο πιο φάλτσος άνθρωπος επί της γης να πάρει χρυσό δίσκο. Διότι αυτό με τον Μπάση και τον Νικολόπουλο στο ψήτρι της καρδιάς, επειδή τραγουδάω το κάτω από το πουκάμισό μου, το οποίο ο Νικολόπουλος βλαστήμησε την ώρα και τη στιγμή που δέχτηκε να το πω, γιατί εγώ του είπα σε παρακαλώ, αλλά πολλά τραγούδια. Σου τέριαζε πάρα πολύ. Ναι, και ξεκινάμε το κάτω από το πουκάμισό μου να το πω και μου λέει δεν έχω ξανά ακούσει πιο, μου λέω με τα μηχανήματα δεν γίνεται, άντε μου λέει το κάνουμε με τα μηχανήματα και το είπα, δηλαδή όταν λέμε και τέλος πάντων, αυτό έγινε πλατινένιος. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή έλεγα το ένα τραγούδι, πήρα κι εγώ πλατινένιο. Αυτό είναι παγκόσμια και δηλαδή αυτή, κατόρθωμα, παγκόσμια κατόρθωμα. Ο πιο φάλτσος άνθρωπος επί της γης έχει πάρει πλατινένιο δίσκο. Απίστευτο. Δεν το περίμενε. Εγώ πίστευα ότι τραγουδάς. Ο δίσκος του Μπάση. Τι ψήθηκε. Έκατσα δίπλα στον Μπάση και πήρα πλατινένιο. Σ' αρέσει τηλεόραση σήμερα? Μ' αρέσει. Τι βλέπεις? Τα πάντα. Θα δεις Survivor δηλαδή? Βεβαίως θα δω Survivor. Θα δεις, Καταλαβαίνω το λόγο που υπάρχει. Καταλαβαίνω γιατί. Κοίταξε να δεις. Όλα στη ζωή μας έχουν λόγο ύπαρξης. Τα πάντα. Τα πάντα. Και το σοβαρό και το λιγότερο σοβαρό και το αστείο και το γελίο και κάποιες αναζητήσεις άλλου είδους. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνο θεματικοί ή μόνο σήμαντοι. Τα πάντα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται. Ετοιμάζεσαι για τις αυτοδιοικητικές που έρχονται τον Οκτώβρη. Φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα το πρόγραμμα θα είναι απολύτως πιεσμένο. Ναι, θα είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης για τη Στερεά Ελλάδα. Πενταετής η θητεία. Πενταετής πια, βεβαίως. Τέλεια. Επανήλθε πάλι η πενταετία. Έχεις άγχος? Βεβαίως έχω άγχος. Είναι μια δύσκολη υπόθεση, όχι μόνο η εκλογή, και μετά. Mm-hmm. Τι κάνεις μετά? Να πάμε λίγο στην επικαιρότητα και θέλω να μου σχολιάσεις λίγο όλο αυτό που έγινε με τον Αλέξη Γεωργούλη. Αν θέλουμε λοιπόν να λεγόμαστε μια προηγμένη κοινωνία, θα πρέπει όλοι απριόρι να είμαστε με την καταγγέλουσα, να είμαστε στο πλευρό της, να είμαστε με τη γυναίκα, να είμαστε, να το πω καλύτερα, με τον αδύναμο, με αυτόν που φαίνεται εκ πρώτης ο αδύναμος. Το θύμα. Το θύμα. Δηλαδή, όταν λέω να είμαστε, τι εννοώ, αν μπορούμε να τον συντρέξουμε, να την συντρέξουμε, να της πούμε ένα καλό λόγο, ένα παρηγορητικό λόγο, θα μπορούσε να μην είναι μια πλούσια κυρία που δουλεύει, αυτό να είναι μια κοπέλα στην πλανή πόρτας που να μην έχει χρήματα να πάει σε δικηγόρο. Να τη βοηθήσουμε να πάει να το κάνει, έτσι και αυτά. Χωρίς όμως να καταδικάζουμε τον άλλον, αν δεν έχουμε δει, αν δεν είμαστε μπροστά, έτσι. Και στην περίπτωση αυτή, κανείς δεν ήταν μπροστά από όλους μας.
Δεν ήταν κανείς μπροστά. Δεν είδε κανείς. Ούτε το θύμα είδε. Ούτε την καταγγέλουσα είδε. Αλλά ούτε και τον καταγγελόμενο. Δεν ήμασταν μπροστά. Οπότε, απριόρι λοιπόν με την καταγγέλουσα, αλλά θα περιμένουμε σαν σύγχρονη κοινωνία ποιος να βγάλει το αποτέλεσμα, αυτόν που εμείς οι ίδιοι έχουμε βάλει να κάνει αυτή τη δουλειά. Ποιος είναι αυτός, η δικαιοσύνη. Χρειάστηκε ποτέ να επέμβεις για να προστατεύσεις μια συναδελφό σου, μια γυναίκα? Το έχω κάνει. Με τα λόγια. Με τα λόγια, ναι. Με τα λόγια. Αλλά δεν είναι όλος ο χώρος έτσι, έτσι. Δηλαδή... Όχι, δεν είναι όλος ο χώρος έτσι. Επίσης, έχει συμβεί και σε άλλους χώρους. Και το έχω δει και το έχω βιώσει. Στην πολιτική να δείτε τι γίνεται. Αυτό ήθελα. Ήταν η επόμενη με ερώτηση. Θέλω να μου κάνεις μια αντίστοιχη. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Χειρότερα είναι. Πολύ χειρότερα. Σε κακοποιητικές συμπεριφορές εννοείς λεκτικής βίας, ας πούμε, ή υπάρχουν εκεί να δεις εκβιασμοί που γίνονται. Εκεί να δεις τι γίνεται. Θα δεις τι θα πούν για σένα, θα δεις τι θα γράψουν για σένα. Κοίταξε να δεις. Για μένα έχουν γράψει τα πάντα. Έχουν γράψει, μου έχουν χρεώσει και το προπατορικό αμάρτημα. Δεν με νοιάζει πια, πραγματικά δεν με νοιάζει. Καθόλου. Έχω πει κι εγώ, δηλαδή, τους έχω όμως κι εγώ ιντριγκάρει, τρολάρει. Η αλήθεια είναι αυτή. Τόσο πολύ που δεν με νοιάζει. Σου έχω πει, σου λέω, έχουν γράψει και για το τι έμπορος ναρκωτικών, τι αυτό, τι το ένα, τι το άλλο, τι, δηλαδή... Και για το, και το προπατορικό αμάρτημα μου το έχουν χρεώσει. I don't give a shit. Πότε το είπατε αυτό, μετά από το πρόβλημα υγείας, είπες δεν ξανασχολούμαι, πριν ήσουν διαφορετικός. Από την ώρα που γεννήθηκα. Στην κόρη σου το πέρασες αυτό. Είναι ίδια και χειρότερη. Αλήθεια λες. Είναι ίδια και χειρότερη. Δηλαδή θα κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει για αυτήν. Δεν με νοιάζει, δεν την νοιάζει. Χώρος για να ερωτευτείς, χρόνος, υπάρχει αυτή την περίοδο ή είσαι δοσμένος 100%? Γιατί είσαι τόσο κάθετος? Να ερωτευτώ, όχι, δεν υπάρχει. Μα το αποκλείεις από μόνο του, δεν το έχεις. Να ερωτευτώ αυτή τη στιγμή, να έχω να κάνω, πώς το λένε, εκλογές τον Οκτώβρη, περιφερειακές, δεν υπάρχει. Εκτός αν θέλω να κάνω χαρακτήρι στον εαυτό μου. Γιατί το λες αυτό? Γιατί αν ερωτευτείς τώρα, το έχασες τις εκλογές. Μπορεί να σου δώσει δύναμη, δεν είναι ο έρωτας δύναμη? Όχι, δεν σου δίνει δύναμη, σου τρώει χρόνο. Στην αρχή σου δίνει δύναμη, μετά σου τρώει και τη ζωή, αλλά στην αρχή σου δίνει δύναμη. Ναι, γι' αυτό δεν ρισκάρουμε τώρα. Δεν θες, άρα είσαι κλειστός αυτό? Ναι, εντελώς. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας καλοδέχτηκε και κάναμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο Απόστολος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του και για όλα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο τηλεοπτικός χρόνος είναι περιορισμένος, οπότε δεν μπορεί να παίξει όλα όσα είπαμε, δεν μπορούν να παίξουν. Για όλα όσα συζητήσαμε, η άποψή του ήταν απόλυτη, κάθετη, τεκμηριωμένη και αυτό είναι κάτι που είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί του, του το δίνεις. Το έχει κερδίσει και είναι και πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέει και μακάρι κάποια στιγμή όλη η ζωή να φτάσουμε στο επίπεδο αυτό και να πούμε ότι ξέρεις κάτι, ό,τι και αν λέγεται για μένα, ό,τι και αν λέει ο διπλανός μου, δεν με νοιάζει. Εγώ είμαι αυτός που είμαι, κάνω αυτό που κάνω. Αν τον ένοιαζε, δεν θα προκαλούσε και τόσο πολλές φορές με δηλώσεις του. Δηλαδή θέλω να πω, αν ήταν από τους ανθρώπους που υπολόγιζε το τι θα πει ο κόσμος, που έχει φάει γενιές και γενιές και ανθρώπινες ψυχές και ζωές. Θα ήταν πιο συγκρατημένος, πιο εγκρατής στις κινήσεις του, στις δηλώσεις του. Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν είναι έτσι όμως. Δεν μας έχει μαθεί έτσι. Του αρέσει και να προκαλεί, με την καλή έννοια το λέω. Όχι, του αρέσει να προκαλεί. Του αρέσει να είναι αυτός που είναι και να μην κρύβεται. Τους τρολάρω, τους τρολάρω. Αυτό κάνω στρολάρο. Και σε αυτόν τον άνθρωποι που δεν μας ενδιαφέρει, τι λένε οι άλλοι, είμαστε ευτυχισμένοι. Με βάζω τον εαυτό μέσα γιατί δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι ευτυχία να μπορείς να το κάνεις, δεν είναι εύκολο. Πρέπει να έχεις αναισθησία, κάργα. Αλλά γι' αυτό τον ρώτησα πώς το κατάφερες. Το κατάφερες μετά από το πρόβλημα υγείας σου, που εκεί αναθεωρείς τα πράγματα, αλλάζεις προτεραιότητες και λες δεν θα ξαναδώσω αξία σε κάτι που μπορεί να με στεναχωρήσει. Ειδικά σε ακούει, παιδιά. 35 χρόνια ακούει. Ακούει, ναι, έχει ακούσει πάρα πολύ. Δηλαδή, αλλά είπε και ο ίδιος ότι έχω προκαλέσει και εγώ, με τους έχω τριγκάρει και εγώ. Βέβαια, η πιο κερδισμένη από όλες είναι η κόρη του, η οποία μεγαλώνει με αυτό το σκεπτικό. Και έχει πάρει από το σπίτι της, από τον πατέρα της, αυτόν τον τρόπο σκέψης και δράσης. Ότι μη σε νοιάζει, λέει ο κόσμος. Ήταν και πολύ καλός στα πολιτικά του καθήκοντα.
Αυτό και θέλω να πω κι εγώ. Είναι ένας άνθρωπος που ο κόσμος τον αγαπάει, ασχέτως παρατάξεως και κόμματος. Είναι στα όρια του λαϊκού ήρωα, τον αγαπάει και στη Λίδα και τώρα που κατεβαίνει να ασχοληθεί με την ευρύτερη περιοχή. Δίνει πολύ μεγάλο αγώνα και εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση έτσι, σε όποια κουβέντα έχουμε κάνει είναι η αγάπη που έχει για τον τόπο του. Δηλαδή γι' αυτό δεν ασχολήθηκε και με την κεντρική πολιτική σκηνή και ασχολήθηκε με τις αυτοδιοικητικές. Δηλαδή είναι δήμαρχος περιφερειάς. Αλλά και πάλι με την τελεία, αλλά και πάλι είναι εκεί το του. Το κατάλαβε γρήγορα μάλλον ότι δεν έχει το στομάχι ή τη δύναμη τέλος πάντων να μπει στο παιχνίδι των πολιτικών αντιπαραθέσεων έτσι πως γίνονται πια. Βέβαια, ναι. Που όπως είπα και πριν ο κόσμος δεν τρέφει και καμιά εκτίμηση θεωρώ μεγάλη για τους πολιτικούς τα τελευταία Ισχύ. Πολλά χρόνια. Αλλά για τους ανθρώπους οι οποίοι μάχονται για τα συμφέροντα του απλού πολίτη, του συνανθρώπου τους, του τόπου, νομίζω έτσι. Δείχνει εκτίμηση και αγάπη ο κόσμος. Είναι στον τόπο του και αυτό, η αφοσίωση του φαίνεται και σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει χώρος για τίποτα άλλο, ούτε καν για έναν μεγάλο έρωτα. Εμένα με στεναχώρησε αυτό που είπε ο Απόστολος. Εγώ τον Απόστολο τον έχω στο μυαλό μου και νομίζω και όλοι μας. Σαν έναν άνθρωπο ο οποίος ζει τη ζωή του με πάθος, ερωτεύεται, το ζει, τα δίνει όλα. Ναι. Έχει ζήσει μεγάλους έρωτες, έχει ζήσει θυελώδεις έρωτες, έχει κορεστεί ενώ από έρωτες, οπότε τώρα έχει κάνει focus αυτό που κάνει και ποιος τα κάτα δεν θα μπορούσε να σου το πει. Αν ερωτευτώ τώρα έχω χάσει τις εκλογές. Αυτό σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι δίνεται απόλυτα στον έρωτα μας Μαρία. Ναι, γιατί σου λέει δεν θα τα κάνω μέτρια. Θα τα κάνω και τα δύο πάρα πολύ καλά. Δεν προειδοποιεί όμως, δεν προειδοποιεί ο έρωτας να σου πει, ξέρω εγώ, σε μια εβδομάδα θα με ερωτευτείς.